Το ντουο αλβανικά σ' αγαπώ. Αυτό είναι το βραγιόλι του Σαμπ. Το παιδί που είμαι στο σπίτι. Δικό του είναι. Δικό του. Ναι. Ναι. Οι καρδιές τι γράφουν. Η καρδιά σ' αγαπάω, αραμπικά. Ο Σαμπ είναι. Άραγε, για να δούμε. Γιατί το ρώτησα στο σπίτι. Τι είπε. Πού να πάω εγώ. Γιατί τα παιδιά μου δεν πάνε πουθενά ορίζεμενα. Δεν πήραν την αδειά σας, θα το μαλώσετε. Όχι, δεν πάνε. Για δείτε. Σαμπ. Σαμπ. Για μίλα. Τα καλύτερα. Μαμά Ελένη είναι εδώ και σ' ακούει. Μαμά Ελένη. Εγώ σ' αγαπάω. Μη κλαίει. Μη κλαίει. Ασκρούλακι. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Αλλά κλείσαι. Για όλα. Φάλτι. Όσα έχεις κάνει για εμένα. Ζάπτη πει η λαμπέτικη. Με έβαλες στο σπίτι σου. Βοκάν τυρά το χάφι. Και δεν φοβήθηκες καθόλου από εμένα. Λί η λαμπανάτικη. Δεν φοβήθηκες καθόλου για το ότι έχεις κόρες. Και όταν πήγα, όταν ήρθα στο σπίτι σου, είδα ότι και εσύ δεν είσαι κάποιο που έχει πάρα πολλά λεφτά, δεν είσαι κάποια πλούσια. Είδα ότι εσύ, αλλά είδα ότι εσύ έχεις μια πολύ μεγάλη καρδιά. Και ότι ήθελες ήθελες να με κάνεις να νιώσω χαρούμενος, ήθελες να μου δώσεις χαρά. Θέλω λίγο να δείξεις ποιον έχεις δίπλα σου. Αυτά τα δύο πλάσματα τα όμορφα εκεί που έχεις δίπλα σου. Σέματα. Σέματα, θα τιμωρηθείτε στο σπίτι. Γεια σου μαμά. Τι θα πείτε στη μαμά κορίτσια. Αστέρια. Αστέρια, αστέρια δεν υπάρχουν. Κορίτσια είναι καταπληκτικά. Είμαι περήφανη πάρα πολύ. Λοιπόν, θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να σε ευχαριστήσουμε και δημόσια. Να σε ευχαριστήσουμε για το πιο γεμάτο, αξιόλογο και σπουδαίο εξάμεινο της ζωής μας. Το εξάμεινο που γνωρίσαμε τι πάει να πει πόνος, δυστυχία, απώλεια, απογοήτευση, εγκατάλειψη και στον αντίποδα αγάπη, δύναμη, αίσθηση του χρέους προς τον συνάνθρωπο, αξία του να βοηθάς, του να παραμερίζεις τα δικά σου προβλήματα, τις δικές σου υποχρεώσεις, τα δικά σου θέλω και πρέπει, τις δικές σου ανάγκες, για να σταθείς δίπλα σου σε αυτόν που έχει ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσουμε και οι τρεις μας, την καλύτερη μαμά του γαλαξία, γιατί ο πλανήτης είναι λίγος, εσένα. Να σε ευχαριστήσουμε για τον τρόπο που μας ανέθρεψες, όλες τις θυσίες σου, τα μαλώματά σου, τα μαθήματα ζωής που μας δίδαξες, τις αξίες και τις αρχές που μας πέρασες και φυσικά για το ανεπανάληπτο ταξίδι και την ανεκτήμητη κληρονομιά, την κληρονομιά πώς του λιμανιού. Τα λες, βρε κλικιά μου, σε χειροκροτώ δηλαδή. Σε χειροκροτώ, πραγματικά. Και εσένα και τη μαμά σου και την αδερφή σου, πραγματικά. Και του ζητάω συγγνώμη δημόσια γιατί τους τελεπορεί πάρα πολύ με την υγεία μου. Μιλάμε, να το πιστεύετε, κοιμόμαστε με τα παπούτσια φορεμένα. Μήπως γιατί είδε κάτι, ε. Ναι. Λοιπόν, επειδή τώρα μου τα λέτε όλα αυτά, έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σας έχουμε ετοιμάσει μια έκπληξη. Ωραία έκπληξη. Ναι, είναι πολύ ωραία έκπληξη. Θα κλάψω. Σίγουρα. Γιατί όλη τη ζωή έχω κλάψει. Και τώρα θα κλάψω. Στο λέω ειλικρινά, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει χαρά. Τώρα θα πάρετε μεγάλη χαρά. Χαρά στο σημείο που θα κλάψετε. Στο λιμάνι. Τώρα θα πάρετε μια μεγάλη χαρά. Ελάτε παρακαλώ. Ποιος είναι. Βγάλτε το. Αποκαλυφθείτε. Ελάτε. Ο δίδυμος. Εδώ είναι. Δεν κάθεστε καλύτερα. Μα.
θείος. Ακούσατε τι είπε. Αυτό είναι ο ανιψιός, είπε στον αδερφό τη. Εντάξει. Το θεωρεί παιδί τη γι' αυτό. Μια μίλησε εσύ πάρα πολύ, ο αδερφό μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε το ταξίδι. Τι λέτε τώρα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή μου. Τίποτα αυτό που κάναμε μπροστά σε αυτά που κάνετε εσείς. Θέλω παρακαλώ όλοι μας να χειροκροτήσουμε αυτή τη γυναίκα. Σας ευχαριστώ. Για τα μαθήματα, τα κορίτσια, εσάς, το ΣΑΠ, ήτανε μια πολύ διδακτική. Κοίτα τι ωραία η οικογένεια, τρία κορίτσια. Είστε και ένα κορίτσι. Υπέροχη οικογένεια και ένας αδερφός. Να είστε όλοι πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.